Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλλη Χαχάμη, καθώς είχαμε μία φωτιά στον κόλπο του Μεξικού. Τι έγινε στον κόλπο του Μεξικού? Νέλη, έλα. Καλημέρα, Νέλη. Έλα, Νέλη. Καλημέρα σας. Καλώς λοιπόν. Καλώς την. Ξεκινάμε από τις απίστευτες αυτές εικόνες. Ξέσπασε μία φωτιά στην επιφάνεια του ωκεανού, στα ανοιχτά του Μεξικού. Αυτό συνέβη μετά, βλέπουμε τις εικόνες μας. Είναι απόκοσμο το σκηνικό, ουσιαστικά, και η φωτιά πάνω στη θάλασσα. Είναι σαν να αναβλύζει λάβα. Το βλέπουμε. Ναι. Όλο αυτό έγινε μετά από διαρροή αερίου σε υποβρύχιο Αγωγό, δυτικά της Χερσονήσου Γιουκατάν. Και έγινε τη θάλασσα, έτσι. Ακριβώς. Είναι φοβερό και βλέπουμε πράγμα. Ουσιαστικά πως είναι ένα πύρινο δαχτυλίδι, το οποίο καίει πάνω στη θάλασσα. Και να πούμε ότι χρειάστηκαν περισσότερες από 5 ώρες για να κατασβεστεί αυτή η φωτιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες είναι πραγματικά απίστευτες. Είναι απίστευτες, διότι δεν πιστεύεις ότι μέσα στον ωκεανό, μέσα στο νερό, καίγεται κάτι και καίγεται και περιμετρικά ακριβώς. Έτσι. Και είναι γύρω-γύρω περικυκλωμένο από. Είναι. Αυτά εκεί πέρα πυροσβεστικά. Να ρίχνεις νερό μέσα στον ωκεανό για να σβήσει τη φωτιά. Και να πούμε ότι ήταν κοντά και σε πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου. Αυτό ήταν επικίνδυνο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποια συνέχεια, ωστόσο. Είναι φοβερό. Άρα αυτό που προφανώς από εκεί έφευγε τώρα το Αγωγό και έσπασε λίγο παρακάτω. Ακριβώς. Από κάτω και έσπασε και δημιουργήθηκε αυτή η φωτιά στην επιφάνεια. Δεν σας έχω πει να μην πετάτε τσιγάρο στη θάλασσα. Και μας το έχεις πει, δεν το ακούμε, δεν το ακούμε. Ήμουν εκεί και εγώ με το σκάφος μου και λοιπόν, πέταξα. Ωραία, ωραία εικόνα ήταν αυτή. Έτσι. Καταστροφική βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα ψάρια εκεί γίνανε βραστά. Πάντα νομίζω η ζωή κάτω από το βυθό την πληρώνει για κάθε ατύχημα. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα.